Επειδή λοιπόν μας τον ζητήσατε, μου είπατε Ηλία φέρε στο Τσίπας Radio στην εκπομπή σου τον Μάκη τον Δημάκη και να λοιπόν που υλοποίησα το αίτημά σας Μάκη Ζημάκης στον αέρα του Τσίπας Radio. Μάκη καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Τι γίνεται, πώς είσαι? Χρόνια πολλά. Φαντάζομαι πως το φετινό Πάσχα πρέπει Μάκη να ήταν από τα λίγα έτσι για να μην πω το μοναδικό της καριέρας σου που δεν το πέρασε στη δουλειά, αλλά τραγουδώντας, αλλά σπίτι. Μετά από τόσα χρόνια, ναι, κάναμε και γιορτές και Πάσχα έτσι γενικώς στο σπίτι, μαζεμένοι. Ωραία ήταν, αλλά ξέρεις τι, αν έχεις συνηθίσει αλλιώς, σου λείπει. Σου λείπει λίγο η δουλειά, σου λείπει η επαφή με τον κόσμο, σου λείπουν διάφορα. Αλλά καταλαβαίνω το πέρασε ωραία, διότι το πέρασε με την οικογένειά σου. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά υπήρχε και το κομμάτι το ψυχολογικό ότι δεν κάνω πλέον αυτό που κάνω και το σκέφτομαι και άρα με ρίχνει και λίγο ψυχολογικά. Παρότι ήταν Πασχά. Κοίταξε, όταν είσαι με τους ειδικούς ανθρώπους δεν πέσεις. Δεν προλαβαίνεις να πέσεις ψυχολογικά. Απλά κάποια στιγμή το σκέφτεσαι. Σου λείπουν και άλλα πράγματα. Η επικοινωνία με πολύ κόσμο, με αγνώστους που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Η ένταση που υπάρχει στους χώρους που εργαζόμαστε. Αλλά εντάξει, θα συνηθίζουμε όλα. Θα συνηθίζουμε. Είπα Μάκη για Πάσχα το οποίο πέρασε. Ήρθε το πολυπόθητο άνοιγμα της εστίασης. 15 περίπου του μήνα θα ακολουθήσει ο τουρισμός. Και άρα λογικά σειρά θα πάρει και η νύχτα, κάπως έτσι λένε, εσύ το πιστεύεις αυτό? Δεν το ξέρω, δεν έχω έτσι νουέρες από κανέναν. Δεν γνωρίζω τι θα γίνει, αν θα το επιτρέψουν. Ελπίζω να το επιτρέψουν μέσα στο καλοκαίρι, γιατί νομίζω ότι ο τουρισμός και χωρίς live, χωρίς μουσικές, χωρίς χώρους, κλαμπ, μπουζού και τέτοια, νομίζω ότι δεν θα περάσει το ίδιο καλά. Εντάξει, ωραία, είναι και η θάλασσα είναι ωραία, αλλά χρειάζεται και η διασκέδαση. Θυμάσαι Μάκη πότε ήταν η τελευταία σου εμφάνιση πριν έρθει η πανδημία? Πρόλαβα να κάνω μία εμφάνιση μέσα στην πανδημία τον Αύγουστο και πριν την τελευταία και πριν τον Αύγουστο ήταν Μάρτιος. Μάρτιος, άρα πολύ καιρός έτσι. Άρα είναι ένας χρόνος και δύο μήνες σχεδόν. Ένας χρόνος και δύο μήνες. Δηλαδή ένα χρόνο και δύο μήνες έχω κάνει μία εμφάνιση, πρόλαβα να την κάνω στην Καλαμάτα σε έναν ανοιχτό χώρο. Ναι. Πολύ για να σου πω, για να γελάσεις, το αστείο ήταν ένα ανοιχτό χώρο. Ήμασταν με αποστάσεις και πήραν τον επιχειρηματία αυτόφορο για ηχορύπανση. Γιατί είχαμε ένταση. Ήταν ανοιχτό ο χώρο, οπότε ακούγονταν η μουσική δυνατά. Άρα και η εμφάνιση αυτή, η Μάκη, καταλαβαίνω ότι έχει τα προβλήματά της, έτσι. Ναι. Τώρα χτυπάει το τηλέφωνο σου, Μάκη. Υπάρχουν άνθρωποι που σε παίρνουν τηλέφωνο για να τουλάχιστον να συζητήσετε στο αν θα κάνετε κάτι το καλοκαίρι. Υπάρχουν άνθρωποι με του οποίου έχω επαφές και φιλικές και επαγγελματικές. Χωρίς να κάνουν πλάνα για εμφανίσεις. Άρα δεν κάνουν πλάνα γιατί δεν ελπίζουν ότι θα ανοίξει κάτι ή αν θα ανοίξει κάτι θα είναι τέτοιες περιπτώσεις που δεν θα σε φέρει οικονομικά να κάνεις μεγάλα πράγματα. Ίσως μπορεί να επιτρέψει λίγο μουσική σε κάποιους χώρους μικρότερους που δεν έχουν μεγάλα budget. Οπότε αυτό που συζητιέται γενικά μεταξύ μας, ναι, παρακτηνιακά εννοώ, χωρίς να ξέρουμε κάτι, ναι, είναι ότι τι θα κάνουμε τα Χριστούγεννα. Ότι Χριστούγεννα θα ξαναζήσουμε νύχτα. Ναι. Όπως την ξέραμε. Ίσως. Πάλι με μέτρα. Ότι ελπίζουμε ότι μέχρι τότε θα έχουν στρώσει τα πράγματα. Δεν ξέρω βέβαια. Αναλόγως πώς θα πάει και το υγειονομικό φορτίο σε κάθε πόλη. Τι θα επιτρέψουν, αν θα επιτρέψουν ωράρια, αν θα επιτρέψουν αποστάσεις. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα έχουν κάνει και το εμβόλιο, ότι δεν θα υπάρχουν μεταλλάξεις του υγειού. Διάφορα, ναι. Μπερδεμένη ιστορία, Μάκη. Εγώ αυτό νιώθω. Είναι λίγο περίεργη. Δεν είναι, αυτά που ζούμε λίγο είναι πρωτόγνωρα για τη γενιά μας, τέλος πάντων. Πιστεύω ότι θα βρεθεί λύση κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή, κάπως, γιατί είναι απαραίτητη η μουσική για τους ανθρώπους. Η μουσική εξημερώνει τον άνθρωπο. Πέρα δεν είχε να κάνει μόνο με τα μπουζούκια ή τα θέατρα ή δεν ξέρω τι. Οι τέχνες εξημερώνουν τον άνθρωπο. Οπότε είναι απαραίτητες για την ψυχοσύνθεσή του. Είναι απαραίτητες για τον πολιτισμό. Ναι. Δεν έχει να κάνει ένα τραγουδάει ο Μάκης να τραγουδάει. Ας μην τραγουδήσει ο Μάκης ποτέ. Δεν κάει και κανένα. Να τραγουδήσει κάποιος άλλος. Κάτι να υπάρχει. Γιατί έχουμε ακόμα, αν θέλεις, και την ιστορία μας συνδεδεμένη, δεν έχουμε τη μουσική. Δηλαδή τώρα βλέπουμε να χορεύουν ποντιακά, θρακιώτικα, βλάχικα, θερακαθάνικα μαζεμένοι και να θυμάνε την ιστορία τους μέσα από τη μουσική, μέσα από το χορό χέρι-χέρι. Είναι κομμάτι του πολιτισμού η μουσική, δεν είναι μόνο τα μπουζούκια. Σίγουρα, μιλάμε για τη μουσική. Είναι ηθοποιή, είναι. Έτσι, είναι απαραίτητο αυτό το πράγμα. Αυτό που λες, Μάκη, το λένε όλοι, όχι μόνο οι άνθρωποι αυτού του χώρου. Βέβαια, από την άλλη, θα σου πούν κάποιοι άλλοι ότι εδώ ο κόσμος πεθαίνει και εμείς μιλάμε για μουσική, για εμφανίσεις. Υπάρχει λύση στο πρόβλημα αυτό ή
και η μία πλευρά είναι, δηλαδή η κυβέρνηση της έχει πέσει μια πολύ καυτή βόμβα, ατομική βόμβα στα χέρια της, δεν ξέρει τι να κάνει, πώς να το χειριστεί. Δεν συζητάω αν υπάρχει, αν υπάρχει κάποιο θέμα με τις, αν θέλεις, με τις κυβερνητικές αποφάσεις. Οι αποφάσεις είναι γενικότερες, είναι παγκόσμιες. Οπότε δεν ασχολούμαι καν με την κυβέρνηση. Ασχολούμαι με το ότι περνάει μια κρίση η ανθρωπότητα. Οι λύσεις είναι συγκεκριμένες, είναι παγκόσμια οι ίδιες. Απλά εμείς δεν είμαστε παγκόσμιοι. Έχουμε δικό μας τρόπο. Ειδικά το κομμάτι της μουσικής. Εμείς νομίζω... έχουμε ξέρω εγώ, 5.000 χρόνια ιστορία, η οποία πέρασε μέσα από τη μουσική και μέσα από την τέχνη. Μέσα από το θέατρο, μέσα από το χορό και από το τραγούδι. Άλλος μπορεί να μην το έχει αυτό. Εγώ δεν μπορώ να το σβήσω έτσι εύκολα. Είναι κομμάτι της ιδιοσυγκρασίας μου. Είμαι εγώ. Όταν μιλάμε για τον Έλληνα, νομίζω η μουσική είναι ένα βασικό συστατικό του DNA. Ναι, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα γίνει ένα γλέντι με ποντιακά. Εγώ δεν είμαι πόντιος, αλλά το λέω και δεν θα δω πόντιους στον χώρο μου χέρι-χέρι. Όπως είδα το 2004 στην Ολυμπιάδα και αρεθρέχεσα. Ναι. Που τίμησαν τη ρίζα τους, που τίμησαν την ιστορία τους. Και το ευχαριστήθηκα όταν το είδα. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να σταματήσει να γίνεται. Ναι. Πρέπει να βρεθεί ο τρόπος. Πάντως, λέγοντας για τρόπους, το Ισραήλ τον έχουν βρει, διότι διαβάσαμε για την συναυλία της Πάολας με τον Καραφώτη στην Βαρκελόνη και στην Αγγλία. Κάνανε έτσι τις πρώτες συναυλίες πειράματα με 5.000 άτομα και με θεατές χωρίς μάσκες. Κοίταξε, να σου πω τώρα την αλήθεια, μου ζητήθηκε εμένα να πάω στο Ισραήλ να κάνω μια εμφάνιση, αλλά το βρήκα πάρα πολύ δύσκολο, γιατί θέλει να κάνει τις εξετάσεις τρεις μέρες πριν. Και αν βρεθεί κάποιος με COVID δεν μπορεί να ταξιδέψει, που σημαίνει ότι πρέπει να χάσει το εισιτήριο, ότι δεν μπορεί να παίξει και μπορεί να είναι ένα βασικό στέλεχος της ορχήστρας μου. Υπάρχουν προβλήματα διάφορα. Καραντίνες, μπες, βγες μέσα στα κράτη. Γίνονται οι βραδιές σε άλλες χώρες έτσι όπως είναι το Ισραήλ, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και πάλι γίνονται με μεγάλα εμπόδια, δεν γίνονται κατευθείαν όπως τα είχαμε μάθει. Ναι. Ναι. Στη Βουλγαρία, Μάκη, μιας και είναι πιο κοντά σε σχέση με το Ισραήλ, κατά καιρούς πάνε Έλληνες τραγουδιστές. Εκεί διαβάζω ότι γίνονται εμφανίσεις. Αν σου ζητηθεί, θα το σκεφτείς εκεί πιο ζεστά, μιας και είναι και πιο κοντά, όπως είπα. Κοίταξε, αν δεν έχει δυσκολίες του τύπου εξετάσεις και αν δεν. Αυτό τρεις μέρες πριν, που είναι δύσκολο να μην έχει πια εξετάσει. Ναι. Γιατί μου είναι δύσκολο να πω εγώ σε 10 άτομα χρήστε που έχω, πάμε να κάνουμε εξετάσεις. Κι ένας μουσικός μου βγάλει κορονοϊό τρεις μέρες πριν, δεν μπορώ να αλλάξω εισιτήριο, δεν μπορώ να πάρω άλλο μουσικό να κάνω πρόβες, θα αναβάλω την εμφάνιση. Είναι κάπως δύσκολο. Από την όρεξή μου να διασκεδάσω, θα το έκανα με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Καλά, να τραγουδήσω για κόσμο και να περάσω μια βραδιά όμορφη. Είπες, Μάκη, μου είναι δύσκολο να πω σε κάποιον συνεργάτη μου να κάνει το τεστ, αν από την άλλη ήσουν υποχρεωμένος να του έλεγες ότι πρέπει να κάνει το εμβόλιο. Θα ήταν ακόμη πιο δύσκολο αυτό? Κοίταξε, υπάρχει ελεύθερη βούληση. Ο καθένας θα κάνει αυτό που είναι να κάνει ή αυτό που θα επιταχθεί να κάνει όσο το αντέχει. Τώρα, αν κάποιος, δεν έχω συζητήσει προσωπικά έτσι, με ανθρώπους έξω από την οικογένειά μου να δω ποιος θέλει και ποιος δεν θέλει. Λογικό είναι ότι μετά από τόσο καιρό που όλοι οι μουσικοί, θα έλεγα σε εισαγωγικά, ξεκουράζονται να αναζητήσουν να κάνουν το εμβόλιο και να είναι έτοιμοι αν θα χρειαστεί να κάνουν κάποια εμφάνιση. Το λογικό είναι αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν άνθρωποι που από πεποίθηση δεν θέλουν να κάνουν εμβόλιο ή έχουν διαφορετική άποψη, διαφωνούν, δεν ξέρω τι, οτιδήποτε. Βασικό είναι πρώτα απ' όλα να μην κολλήσουμε. Ναι. Να προσέχουμε. Και να προσέχουμε να μην κολλήσουμε στους άλλους. Έτσι. Και μετά έρχεται το κομμάτι που πρέπει να επιβιώσουν οι άνθρωποι που έχουν πραγματικά ανάγκη και είναι πάρα πολλοί γνωστοί μου, πάρα πολλοί φίλοι μου, που πρέπει οπωσδήποτε να αρχίσουν να δουλεύουν, να παράγουν. Όχι να πάρουν επίδομα, να παράγουν. Να παράγουν δουλειά για να θέσουν τις οικογένειές. Πόσοι μείνουν, Μάκη, έτσι μετά το τέλος της ιστορίας, διότι όπως μαθαίνω, πολλοί έχουν αλλάξει ήδη επαγγέλματα. Ναι, και έχουν αλλάξει επαγγέλματα σπουδαίοι μουσικοί και αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα γι' αυτό. Μουσικοί τους οποίους τους ζηλεύουμε για το επίπεδό τους, βρίσκουν άλλους τρόπους να συντηρηθούν και δεν θα γυρίσουν στη μουσική. Αναγκαστικά, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι η επόμενη γενιά που ήταν να βγει με μουσικούς, τα παιδιά που είναι τώρα 18, 20 χρονών, 22 χρονών, δεν θα βγουν σε αυτό το επάγγελμα γιατί δεν συντηρούνται οικονομικά. Που σημαίνει ότι δεν θα συναναστραφούν με άλλους μουσικούς, δεν θα προχωρήσει η μουσική τόσο καλά.
Στην επόμενη μέρα, αν βέβαια φτιάξουν τα πράγματα και τους ξαναζητηθεί να ξαναεπιστρέψουν, εγώ θεωρώ θα το σκεφτούνε. Θα πούνε να αφήσουν τη δουλειά που έχω βρει τώρα την πρωινή για να ξαναπάω στη νύχτα και αν ξαναέρθει ο κορονοϊός. Ναι, βέβαια. Και έτσι ακριβώς είναι. Αυτό τι σημαίνει κατ' επέκταση που δεν το σκέφτεται κανείς. Ότι ένας φίλος που θα έρθει να ακούσει ένα πρόγραμμα μετά από 5 χρόνια, από 6 χρόνια. Ναι. Αν η γενιά αυτή δεν βγει στον χώρο να συνανθρωθεί με άλλους μουσικούς, με τους παλιότερους, να πάρει εμπειρίες, να μάθει μουσική καλύτερη και να έχει προϋπηρεσία, αυτός που ακούει τη μουσική μετά από 5 χρόνια θα ακούει χειρότερη ποιότητα. Ή λιγότερο σε ποσότητα. Τι σημαίνει, σημαίνει χειρότερη ποιότητα μουσικής. Ναι, σίγουρα. Δεν είναι κυριθύρες. Δεν θα πάει παραπέρα. Σταμάτησε να τραγουδάει ο Δημάκης και τι έγινε. Δεν έγινε τίποτα. Ναι. Δεν είναι όμως ο Δημάκης. Είναι μια γενιά μουσικών που, όχι το Δημάκη, το Δημάκη έχει ξεφύγει η ηλικία του, μουσικών που είναι 20-25 χρονών, 27 χρονών, που θα πρέπει να συντηρηθούν από αυτόν τον χώρο και να συνεχίσουν αυτόν τον χώρο. Οι οποίοι θα την έχουν κάνει ήδη σε άλλο χώρο, όπως είπαμε, άρα δεν θα εξελιχθεί, δεν θα υπάρχει συνέχεια. Αν βολευτούν κάποια στιγμή σε. Άρα, Μάκη, καταλαβαίνω ότι στην επόμενη μέρα θα υπάρχουν ήδη πρωταγωνιστές που υπήρχαν και πριν. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει μετά. Δεν έχω ιδέα καθόλου. Υπολογίζω ότι θα υπάρχουν μουσικοί, δεν ξέρω πόσοι, δεν ξέρω σε τι επίπεδο, δεν ξέρω αν αυτοί που υπάρχουν τώρα μελετάνε αυτό το διάστημα που κάθονται. Γιατί η μουσική δεν είναι. Έμαθα να παίζω μια κιθάρα και τελείωσε. Έμαθα να παίζω μια κιθάρα και 30 χρόνια σπουδάζω στο σπίτι μου τεχνική. 30 χρόνια παίζω στο σπίτι μου για να είμαι το βράδυ έτοιμος. Είμαι σε μια φυσική κατάσταση α, σαν τον αθλητή. Αν τώρα τα έχουν παρατήσει και δεν ασχολούνται, δεν μελετάνε, δεν ξέρω τι θα αντιμετωπίσουμε μετά. Θεωρείς, Μάκη, αυτή η περίοδος είναι μια περίοδος για να βγάζει κάποιος τραγούδια? Και αν ναι, σε τι στυλ? Δηλαδή χορευτικά, κοινωνικά, λαϊκά, εσύ πώς το βλέπεις? Εγώ επειδή δεν ήμουν σε διάθεση να βγάλω χορευτικά τραγούδια, έβγαλα ένα τζεμπέκο το οποίο μιλάει ακριβώς για την κατάσταση που ζούμε οι τραγουδιστές αυτό το διάστημα. Λέει ένα στίχος, οι εποχές έχουν αλλάξει, αλλά ποιος μοιάζεται για μένα, στην άκρη με έχουν πετάξει και δεν με έχουν ρίξει ούτε βλέμμα. Νομίζω περιγράφει στο 100% αυτό που συμβαίνει με τη νύχτα εδώ και ένα χρόνο. Δεν είναι πια τη εποχή να είσαι καλλιτέχνης. Το τραγούδι λέει πολλά μέσα, το οποίο όταν μου το βάλαν και το άκουσα, λέω θέλω να το πω οπωσδήποτε αυτό το τραγούδι. Μπορεί να είναι έξω από το στυλ μου ηχητικά, να είναι κοινωνικότερο ας πούμε από αυτό που τραγουδούσα, ναι. Αλλά ήθελα οπωσδήποτε να το πω και το βγάλαμε τώρα. Και εκφράζει νομίζω σχεδόν συνολικά τη νύχτα αυτό το τραγούδι. Ναι, ναι. Νομίζω ότι εκφράζει όλο τον κόσμο. Το πρώτο Μάκη κοινωνικό τη καριέρα σου. Με όχι τόσα απεσιοδοξία όσο το συζητάμε τώρα, γιατί ακούγεται λίγο έτσι. Πεσμένα αυτά που συζητάμε, όλοι έχουμε μια κρυφή ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα γυρίσει το πράγμα και θα πάρουμε φορά, αλλά το πότε θα είναι αυτό και πώς θα είναι αυτό. Περιμένουμε. Μάκη, να έρθει αυτό με το. Με υπομονησία. Τουλάχιστον φτιάχνει καιρό τα τελευταία και μας έχουν λίγο τη διάθεση να πάρουμε και τις σωστές αποφάσεις και να προχωρήσουμε και στο άνοιγμα των μαγαζιών. Μακάρι, Μάκη, από το στόμα σου και στο Θεού τα αυχή, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, να περνάτε όλοι καλά, να προσέχετε την υγεία σας. Και πάλι Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους, μέχρι να τα πούμε από κοντά. Έγινε, Μάκη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλά, καλή πολλά. Καλά. Ακούτε, Τσίπας Radio.